Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα μας που, και θα δούμε τις προεκτάσεις ή τις λεπτομέρειες μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη ΖΕΠ στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας τον Ευάγγελο Τουρνά. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα εν ώψη και της, του καλοκαιριού αλλά και της προσπάθειας η χώρα να μείνει μακριά από τις πυρκαγιές αλλά και να αντιμετωπίσει αν προκύψουν και τις πυρκαγιές αλλά και γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα, ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Ιωάννης Κιωσές. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε να κουβεντιάσουμε πόσο έτοιμοι είμαστε εν ώψη του οποιοδήποτε φαινομένου, αλλά κυρίως μια και νομίζω ότι η κουβέντα έγινε γύρω από τις πυρκαγιές. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Καταρχάς, καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην πολιτική προστασία. Τύπης από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η νέα αντιπυρική περίοδος. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι όποιες συντονιστικές συσκέψεις προβλέπονταν είτε από τους πολιτικούς φορείς όπως είναι η περιφέρεια που γίναν δύο συσκέψεις. Η μία είχε να κάνει με το συντονιστικό περιφερειακό όργανο στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι τόσο της Ελλάς, του στρατού, της δασικής υπηρεσίας, από την ΠΕΔ, εκπρόσωποι άλλων φορέων μέχρι ακόμη και εθελοντικών οργανώσεων, όπου έγινε μια ευρεία συζήτηση σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, επίλυση προβλημάτων και μια, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, συνάντηση, συντονισμού και συνεργασίας περισσότερο για την, κυρίως για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Επιπρόσθετα, μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Αμανατίδης, ήταν η συγκρότηση της ειδικής ομάδος εργασίας, στην οποία συμμετέχουν συγκεκριμένα ο ταξίαρχος διοικητής της 9ης Ταξιαρχίας, ο διοικητής της Ελλάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου από το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπακούρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης της Περιφέρειάς μας, από την ΠΕΔΟ παρέστη ο εκπρόσωπος που ήταν ο Αντιπρόεδρος ο κύριος Λιάσης και όχι ο κύριος Κεπαμπτζόγλου, όπου επίσης η ειδική ομάδα εργασίας, ως ειδική ομάδα εργασίας, συγγνώμη, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία για επιμέρους συναντήσεις ξεχωριστά με τον κάθε ένα φορέα και επίλυση προβλημάτων, συντονισμό, λέγοντας επίλυση προβλημάτων. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την διάδοση μιας πληροφορίας, το συντονισμό, το να μην προσέλθουν ταυτοχρόνως όλοι με να δημιουργηθεί συνωστισμός. Μέσα από ποιο κανάλι ή δίκτυο, αν θέλετε, θα γίνει η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ξεκινώντας με βάση βέβαια όλα αυτά την πυροσβεστική υπηρεσία, ξεκινώντας από το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα, τον Περιφερειάρχη και πάει λέγοντας. Να δούμε ένα-ένα. Έχουμε τα μέσα, είμαστε εντάξει, μας υπολείπεται κάτι για να αντιμετωπίσουμε κάποιο φαινόμενο, παραδείγματος χάρη μια καλοκαιρινή πυρκαγιά, μια δασική πυρκαγιά που είναι και η πιο δύσκολη. Να διευκρινίσουμε, και σωστά το επισημάνατε κύριε Μαυρίδη, ότι η προσοχή μας κυρίως εστιάζεται στις δασικές πυρκαγιές, μιας και μπαίνουμε στην κατεξοχή περίοδο του καλοκαιριού, ανεβαίνει καθημερινά ο κίνδυνος επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά παράλληλα η πολιτική προστασία, το κομμάτι το οποίο νομίζω χρήζει διευκρίνησης, στο οποίο εστιάζουμε και για το οποίο συντονιζόμαστε, έχει να κάνει και με φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες, έντονες βροχοπτώσεις ή το οποιοδήποτε άλλο ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο απευχόμεθα να συμβεί στην περιοχή μας, όπως ενδεχομένως σε κάποιο σεισμό κλπ. Για όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει οι δέουσες και οι πρέπουσες συζητήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απάντηση στο ερώτημά σας, αν έχουμε τα μέσα, το προσωπικό και όλα αυτά τα οποία αναγκαιούν και απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, να ξεκινήσουμε πρώτον από το προσωπικό.
το προσωπικό των υπηρεσιών, τόσο των υπηρεσιών όπως είναι η Δήμη, της Περιφέρειας, όπου σε κάθε περιφερειακή ενότητα, να διευκρινίσω, υπάρχει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας υπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια εκ των πραγμάτων ότι είναι πανδρομένο, ίσως με τον αριθμό που θα μπορούσε να ήταν ο μεγαλύτερος δυνατός. Υπάρχει όμως το απαραίτητο και αναγκαίο προσωπικό για να κάνει την εργασία την οποία πρέπει. Η ουσία όμως δεν είναι αν έχουν τα τμήματα ή οι διευθύνσεις το προσωπικό, όσο αν έχουμε το προσωπικό το οποίο θα επέμβει ανασταλτικά και κατασταλτικά να για την κατάσβεση κάποιας πυρκαγιάς. Αυτό κυρίως είναι το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Στην ενημέρωση την οποία είχαμε χθες με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά στην ΖΕΠ, έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον περιφερειακό διοικητή των υπηρεσιών πυροσβεστικής Δυτικής Μακεδονίας, όπου ανεπτύχθηκε και ο αριθμός των οχημάτων και των μέσων που υπάρχει κατά περιφερειακή ενότητα, αλλά και κατά πυροσβεστική υπηρεσία, σε κάθε κλιμάκιο το προσωπικό αυτών. Τώρα, επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι στην περιοχή μας ενισχύθηκε με το προσωπικό της ειδικής μονάδας προστασίας δασών, η ΕΜΟΔΕ, προσωπικό το οποίο εκπαιδεύτηκε για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Περίπου τα 40 άτομα έχουν έρθει. Η ειδική ομάδα αυτή έχει έδρα το παλαιό αεροδρόμιο της Κοζάνης και είναι μια ομάδα κατάλληλα εκπαιδευμένη, με προσωπικό το οποίο έχει την εκπαίδευση, έχει τις δυνατότητες, αλλά και τον εξοπλισμό και τα μέσα για να προλάβει εν τη γενέση της κάποια πυρκαγιά ή για να την αντιμετωπίσει αν και εφόσον θα απαιτηθεί. Αυτοί που λέμε με απλά ελληνικά οι δασοκομάντος, αυτοί που μπορούμε να τους μεταφέρουμε και με ελικόπτερα. Η λεγόμενη δασοκομάντος, ΕΜΟΔΕ είναι η επίσημη ονομασία, η ειδική μονάδα δασικής πρόληψης και καταστολής, η ΕΜΟΔΕ, αυτή είναι. Τώρα, οι δασοκομάντος οι οποίοι ήρθαν στην περιοχή μας. Άκουσα, για να έρθουμε και σε κάτι χρηστικό που αφορά και τους πολίτες, άκουσα από τη Δασάρχη, νομίζω, στη σύσκεψη, να λέει ότι χρειάζεται λίγο να δούμε λίγο και τους δασικούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή της Καστοριάς. Εμείς ως πολίτες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να δούμε λίγο και τις δικές μας περιουσίες, κάποιο αγρόκτημα, γιατί όλα αυτά θα συμβάλλουν και είναι, τα ξερά χόρτα είναι πώς το λένε, εστία και φωτιάς, αλλά και διάδοση της φωτιάς. Σωστά το επισημάνατε, κύριε Μαυρίδη, και επιτρέψτε μου να πω ότι το μήνα Δεκέμβριο η τελευταία διαταγή που βγήκε, ας πούμε, επιτραπεί, ο τελευταίος νόμος εγκύκλειος η οποία μας ήρθε και αναθεωρεί πολλά σε ό,τι αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με επιμέρους διατάξεις που έχουν έρθει και έχουν παραλάβει και οι Δήμοι, γίνονται αυστηρότερες και οι κυρώσεις, αλλά και το όλο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης γίνεται πιο ρεαλιστικό. Να διευκρινίσω εδώ ότι ο κάθε ιδιώτης φέρει ευθύνη στο να έχει καθαρίσει το δικό του, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση, κόπεδο, το δικό του, την ιδιωτική του ιδιωτική περιουσία σε μια ακτίνα έστω των 10-15 μέτρων. Οι μεγάλοι χώροι όπως είναι στρατόπεδα, δημόσια, άλλοι χώροι κλπ. Θα πρέπει να έχουν μια ακτίνα ζώνη, μια ζώνη πυρασφαλείας που να αγγίζει και τα 100-150 μέτρα ανάλογα στο χώρο το οποίο βρίσκονται, αν είναι εντός του αστικού ιστού ή εκτός αστικού ιστού κάποιων κατοικημένων τόπων. Όλα αυτά λοιπόν ρυθμίζονται με κυκλίους και θα πρέπει, εστιάσαμε στην προσοχή τόσο και των Δήμων όσο και των περιφερειακών ενωτήτων και των άλλων φορέων και υπηρεσιών. Η επισήμαση την οποία κάνατε της υπευθύνου των δασικών υπηρεσιών για την περιφέρειά μας ή από τα Ιωάννινα και αφορούσε και την Ήπειρο αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία, ήταν ότι ήδη είναι σε εξέλιξη ο καθαρισμός συγκεκριμένων περιοχών στα δάση μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται οι εργασίες υλοποίησης και καθαρισμού των δασικών δρόμων από κλαδιά είτε από ξερά δέντρα που έχουν πέσει κλπ. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Η χρηματοδότηση ήταν πολύ μεγαλύτερη φέτος. Μάλιστα, βέβαια εδώ να πούμε κάτι το οποίο αναφέρθηκε στον κύριο Τουρνά. Μέσα από το Ταμείο
πράσινης μετάβασης δόθηκαν κάποια χρήματα. Είναι να δοθούν και ένα δεύτερο μεγάλο χρηματικό ποσό προς τους Δήμους για να κάνουν αυτές τις εργασίες αποψήλωσης, απομάκρυσης ξερών κλαδιών ή χόρτων τα οποία εγκυμονούν κίνδυνο για φωτιές. Εδώ να πω ότι το επισημάναμε στον κύριο Τουρνάου ότι η Δυτική Μακεδονία δεν ήταν στην πρώτη κατανομή αυτών των χρημάτων. Η πρώτη κατανομή έγινε με το κριτήριο Δήμων και περιοχών που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ό,τι η περιοχή μας. Για μας βέβαια το ανάγλυφο της περιοχής, το είδος της βλάστησης, αλλά και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, δεν είμαστε στη ζώνη υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση κάποιων πυρκαγιών και εκτιμούμε ότι σε δεύτερο χρόνο θα δοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία ζητήσαμε από τον Υφυπουργό του επαφές, για να κάνω ένα ακόμη ερώτημα, επαφές με τους γείτονές μας έχουμε οχλήσει, τους έχουμε ενοχλήσει, γιατί σε πολιτικό επίπεδο ψυχράναμε λίγο σχέσεις και με την Αλβανία αλλά και με τα γειτονικά Σκόπια. Σε επίπεδο επιχειρησιακό είμαστε εντάξει, γιατί είμαστε νοτίως αυτών και άρα με το βοριαδάκι θα έχουμε εισαγόμενες φωτιές. Όταν πνέουν βόρειοι άνεμοι, έχετε δίκιο κύριε Μαυρίδη, εγκυμονεί κίνδυνος να εισέλθουν κάποιες δασικές πυρκαγιές στη χώρα. Πριν από χρόνια θυμάμαι στο Βίτσι και εγώ ήταν ο γράμμος για πολύ καιρό. Δεν θα πάμε μακριά, προ διμήνου σχεδόν περίπου, αρχές Απριλίου, όταν είχαμε εκείνες τις υψηλές θερμοκρασίες, αν ενθυμίστε, την περίοδο που είχαμε τη φωτιά στα Πιέρια. Στα Πιέρια, ακριβώς. Ναι. Εδαφικά είχε προσδιοριστεί στην κεντρική Μακεδονία, μάλιστα στο νομό Πιερίας, και υπήρχε το ενδεχόμενο ή ο κίνδυνος να εισέλθει και στα όρια της δικής μας περιφέρειας πάνω από το καταφύγι. Να διευκρινίσω εδώ ότι εγκαίρως μετακινήθηκε η ικανή δύναμη πυροσβεστών και μέσων πέραν από τα όρια του Δήμου Βελβεδού για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο εισόδου της πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά να απαντήσω το ερώτημά σας για τις όμορες βόρειες γείτονες χώρες, ήδη έγινε στις συσκέψεις που προανέφερα, έγινε αυτή η συζήτηση και εδώ συγγνώμη να διευκρινίσω ότι την Δευτέρα πριν την έλευση του Υφυπουργού του κ. Τουρνά έγινε μια ανάλογη σύσκεψη συνάντηση στην Αθήνα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με πρωτοβουλία του κυρίου Υφυπουργού του κυρίου Κεφαλογιάννη, στην οποία συμμετείχα εγώ ως εκπρόσωπος και εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της Δυτικής Μακεδονίας με εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη, στην οποία η συζήτηση εστιάσαμε κυρίως πέραν τη συμμετοχή του στρατού σε ό,τι αφορά την εκπομπή περιπόλων πυρασφαλείας, σε ό,τι αφορά τη διάθεση μέσων υπηρεσιών και προσωπικών που απαιτηθεί. Ένα σημείο στο οποίο εστιάσαμε και επισημάναμε ήταν η διασυνοριακή συνεργασία τόσο σε επίπεδο του στρατού με την ύπαρξη των φυλακίων και των επιτροπών, των διασυνοριακών επιτροπών, όσο και μέσω της Ελλάς, η οποία Ελλάς, εδώ να επισημάνω και να διευκρινίσω ότι ήδη υλοποιεί ένα τέτοιο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας και με την βοήθεια της Ελλάς είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας τόσο με την Αλβανία όσο και με τη χώρα των Σκοπίων για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Μάλιστα να διευκρινίσω ότι όταν ήταν η φωτιά στα Πιέρια που όπως προείπαμε κύριε Μαυρίδη είχε εκδηλωθεί και μια φωτιά στα σύνορά μας με την Αλβανία. Μέσω του, εάν υπήρχε δυνατότητα αυτή η συνεργασία που σωστά επισημάνατε, το επισημάναμε και εμείς γιατί το βιώσαμε, αυτό θέλω να αναφέρω, εάν υπήρχε δυνατότητα να εισέλθουν δικά μας τμήματα ή και τμήματα της Αλβανίας με πυροσβέστες, η φωτιά θα είχε αντιμετωπιστεί στο πρώτο δεκάλεπτο. Επειδή δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, η ευχέρεια, δεν υπήρχε, ας πούμε, επιτραπή αυτό το προβλέψιμο της συνεργασίας, αναγκάστηκαν τα δικά μας τμήματα να κινηθούν περί τα 40 περίπου λεπτά από δυσκολότερο, πιο δύσβατο δρομολόγιο για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά αυτή η οποία έχει προκληθεί για να μην εισέλθει στη χώρα μας σε μεγαλύτερο βάθος μέσα στη δική μας, στα δικά μας σύνορα. Να σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα έχουν επισημάνει, έχουν αναφερθεί στον κύριο Τουρνά και όπως είπα είναι σε εξέλιξη διασυνοριακή συνεργασία των πυροσβεστικών υπηρεσιών
τόσο της Δυτικής Μακεδονίας όσο και της Ηπείρου με την Αλβανία, αλλά και με τη χώρα του Σκοπίου, εμάς ως περιφέρεια που μας αφορά. Μακάρι, μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Οφείλουμε να κάνουμε τις προεργασίες αυτές να υπάρξει ένα συντονισμός για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αν και εφόσον απαιτηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. Να είστε καλά και να ευχηθώ, επιτρέψτε μου, δύο επισημάνσεις. Πρώτον, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλοκαιρινή περίοδο χωρίς φωτιές, όχι μόνο στην περιφέρειά μας, αλλά και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Και μια επισήμανση στην οποία αναφέρθηκατε κι εσείς, ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς, μεμονωμένα ως φυσικό πρόσωπο, ως ιδιώτης, να φροντίσει και να επιμεληθεί σε ό,τι αφορά το δικό του χώρο, το δικό του οικόπεδο, αλλά ακόμη και σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας, από το ταξίδι μας, από την αναψυχή, τη βόλτα μας, να είμαστε προσεκτικοί και ταυτόχρονα να είμαστε όλοι το μάτι της πρόληψης των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Έτσι, οποιαδήποτε φωτιά και αν διαπιστώσουμε, αμέσως να αναφέρουμε, που μπορεί να θεωρούμε εμείς ότι είναι ασήμαντη, ότι είναι μικρή, η οποία δεν μπορεί να ξέρουμε ίσως με το ενδεχόμενο των απλήνων κάποιοι άνεμοι ή οποιαδήποτε άλλη συγκυρία υπάρξει, πώς θα εξελιχθεί. Καλό λοιπόν είναι να αναφέρουμε οποιοδήποτε συμβάν έχω υποπέσει στην αντίληψή μας. Και να είμαστε το μάτι, το περίπολο, στην περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι. Πολύ σωστά. Να ειδοποιήσουμε το 199, την πυροσβεστική, το 112, το γενικό αριθμό. Την αστυνομία, μετά το 112. Της αστυνομία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώσο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστώ.